Καλημέρα σε όλα τα μέλη του κορυφαίου οργάνου που λέγεται Γενική Συνέλευση. Εγώ προφανώς δεν θα ασχοληθώ με το θέμα της αναστολής, διακοπής κτλ. Ο τρόπος του αγώνα είναι δικό σας και δεν είναι ο ρόλος μου. Εσείς αποφασίζετε. Εγώ εδώ συμβουλές δίνω για κάποια πράγματα όπως λέει το άρθρο το συγκεκριμένο το σχετικό του καταστατικού σας. Δεν είχα ασχοληθεί με το θέμα. Γενικά, ένας νόμος φτιάχνεται, προσπαθώ να τα εκλαϊκέψω, θεσπίζεται, όταν υπάρχει μια ανάγκη, δηλαδή να λύσει ένα πρόβλημα. Αυτή την αναγκαιότητα δεν τη διάβασα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, που δεν υπάρχει. Όχι μόνο σε αυτό το νόμο, από την πείρα μου τα τελευταία χρόνια, οι νόμοι δυστυχώς δεν έχουν αιτιολογικές εκθέσεις. Οι αιτιολογικές εκθέσεις για εσάς που δεν είστε νομικοί είναι γιατί τον φτιάχνω τον νόμο. Τι θέλω να λύσω, τι θέλω να πετύχω και στα τρία χρόνια ελέγχω αν αυτό με αυτό τον νόμο πέτυχα. Κάνω απολογισμό, λέμε δεν πετύχαμε γι' αυτό και γι' αυτό και τότε τροποποιούμε. Δεν τροποποιούμε κάθε μήνα. Δεν παίρνει στατιστικά δεδομένα. Λοιπόν. Δεν είχα ασχοληθεί και δεν διάβασα αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο νόμο. Γιατί φτιάχτηκε. Ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο νόμο επιστημονικά όταν με τέθηκε το ερώτημα την, από την Εκτελεστική Επιτροπή ποιος είναι ο ενδεικνυόμενος καταστατικά και κανονιστικά σύνομος, συμβατός, ορθός και δίκαιος τρόπος εφαρμογής της υπαρήθμη 120 του 22 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ από την Εκτελεστική Επιτροπή. Τότε λοιπόν βρήκα μία απόφαση του Αρήν Πάου, την 3 του 12 της ολομελίας του Αρήν Πάου, που έλεγε τα εξής χοντρικά. Με το άρθρο 12.1 του Συντάγματος και το 11 της ΕΣΔΑ, επί των οποίων ερείδεται και η γενικότερα σημασία συνταγματική αρχή της ελευθέρας κοινωνικής ομαδοποιήσεως, κατοχυρώνεται το δικαίωμα και η ελευθερία της συνενώσεως, του συνεταιρίζεστε που γράφανε τα παλιά συντάγματα, οι φορείς του οποίου έχουν το δικαίωμα συστάσεως, ενώσεως ή σωματείου που αποβλέπει σε μη κερδοσκοπικούς σκόπους. Το ατομικό αυτό δικαίωμα περιλαμβανόμενος τα δικαιώματα της συλλογικής δράσεως με τρέχ προέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα το συλλογικό στοιχείο παρέχεται αδιακρίτως σε όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής ή επαγγελματικής τάξης. Η δε άσκησή του δεν τελεί υποειδική επιφύλαξη νόμου. Από καμιά συνταγματική διάπραξη δεν προκύπτει ότι για την απόλαυση από τους Έλληνες πολίτες του προαναφερομένου ατομικού δικαιώματος απαιτείται η έκδοση τυπικού νόμου στα πλαίσια της συνταγματικής ρυθμίσεως του άρθρου 72 του Συντάγματος και των Ορισμών. Που δεν σας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγει μετά από πολλά. Συνεχίζει το κείμενο για να μην σας το διαβάσω. Ως προς τον επιδιωκόμενο για το θέμα που έγινε η τότε απόφαση, υπό της ενώσεως ή του σωματείου σκοπό ή τα προβλεπόμενα υπ' αυτών μέσα προς επίτευξη του καταστατικού σκοπού πρέπει να μην αντιτίθεται σε κανόνες δημοσίας τάξεως την εφαρμογή των οποίων δεν μπορεί να αποκλείσει η ιδιωτική βούληση και προφανές. Ως δε κανόνες δημοσίας τάξεως νοούνται εκείνες οι διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου που συγκροτούν τα θεμέλια του κρατικού, κοινωνικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Επίσης, η άσκηση του ίδιου ως άνω δικαιώματος, αυτού του ατομικού δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, δεν εξαρτάται από την έκδοση αδείας, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, νόμου ή από δικαστική απόφαση. Επομένως, ο νόμος δεν επιτρέπεται να εξαρτήσει την άσκηση του προαναφερομένου ατομικού δικαιώματος από προηγούμενη άδεια του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, διάταξη δε νόμου που καθιερώνει την άδεια αυτή ως προϋπόθεση νομίμου συστάσεως και λειτουργίας ενώσεως του σωματείου,
αδίκηται ευθέως το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται. Η 3 του 12 Ολομέλεια των Υπάρχων. Ρητά λοιπόν, συμπερασματικά, η Ολομέλεια των Ετάτων Δικαστηρίου αναφέρει στην παραπάνω αποφασίστη διάταξη νόμου που καθιερώνει την άδεια αυτή σαν προϋπόθεση νομίμου στάθος και λειτουργίας της ενώσεως, όπως δηλαδή θα λειτουργείτε, ad hoc στην περίπτωσή μας, αδίκηται ευθέως το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται. Τι περισσότερο θέλετε να σας πω. Οφείλατε δηλαδή να έχετε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια να κηρύξουν την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων που παρεμβαίνουν στην αυτόνομη λειτουργία και κοίτα αυστηρά εκτός συνταγματικού πλαισίου. Αυτή είναι η θέση. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω το λόγο.